Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας έχω αφήσει λίγο ένα κενό την Κυριακή που μας πέρασε, διότι, παιδιά, οι θερμοκρασίες που ζούμε και ζείτε και οι αντίξωες συνθήκες και λίγο το σκηνικό με τις φωτιές και τα λοιπά μας έκανε λίγο να σταματήσουμε τα vlog, να ανασυνταχθούμε και σήμερα ερχόμαστε πάλι μαζί για να κάνουμε μια παρουσίαση αυτοκινήτου. Όχι σαν τα προηγούμενα που έχετε δει, σας είχα τάξει ότι θα σας δείξω και αυτοκίνητα που αγοράζονται. Και η συγκεκριμένη παρουσίαση σήμερα είναι για ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούν να πάρουν νέοι οδηγοί. Για ποιους λόγους? Γιατί είναι αρκετά οικονομικό στο θέμα κτήσης και στο θέμα συντήρησης. Θα τα μάθουμε κιόλας όλα, και για την κτήση και για τη συντήρηση και τιμές μεταχειρισμένων. Ελπίζω να έρθει διαβασμένος, δεν ξέρω, εγώ του είπα, έλα διαβασμένος σήμερα. Σε λίγο θα ξέρουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί έναν φίλο και μέλος, εννοείται, της Elite 100, όπου μας έχει φέρει ένα πόλο χιλιαράκι που αγοράζεται και έχει αναβαθμιστεί. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη μαζί. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Γιάννης ήταν παλιό μέλος της Elite. Κάπου λοξοδρόμησε. Κάπου έμπλεξε. Έμπλεξε. Με κακές παρέες. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Άμα ήταν καλές, κακές. Κακές παρέες. Τέλος πάντων, λοξοδρόμησε κάποια στιγμή. Ξαναεπανήλθε μια νύχτα. Από το πουθενά. Έτσι, τον αγκαλιάσαμε. Ευρυπίδη τον αγκάλιασε γιατί του αρέσουν έτσι τα αδύνατα ψηλά αγόρια. Έλα εδώ, Ευρυπίδη. Λοιπόν, σα δείξω εδώ τον καύτη τη παρέα. Καλησπέρα. Έτσι. Χαϊδευτείτε. Λοιπόν, ο Γιάννης μας έφερε ένα πόλο εδώ να σας δείξουμε και να δούμε τι κάνει αυτό. Έχει ψυχή αυτό το χιλιάρι? Έχουν ψυχή ρε σε τα χιλιάρια? Ωραίο. Ψωμί έχουν να βελτιωθούν? Μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι είναι αντάξιο του ανταγωνισμού. Έχει κάνει πατήματα. Έχει κάνει πατήματα. Και έχουμε θυμάσει τα αποτελέσματα. Την έχεις φάει περισσότερο ή την έχεις μοιράσει? Ανάλογα, από την Elite. Από την Elite λέμε τώρα. Την Elite στον ύπνο σου εδώ, τι έχουμε δει? Είμαστε με τον BMW που μου έκανε τον BMW ένα Max μπροστά. Ναι, α, το είχαμε δείξει. Είναι στο vlog, σε ποιο vlog είναι? Στο προηγούμενο vlog. Τη πολεμική. Μπράβο, στο προηγούμενο vlog μπορείτε να δείτε πάτημα εδώ πέρα του Γιάννη με ένα BMW, τι ήταν, 316. Όχι, 325 που κλείνει. 2,5 λίτρο. Ρε θηρίο, 6 κιλίνδρο. 192 άλογα. Αυτά τα BMW τελικά τι να πω. Δεν ξέρω, είναι. Πάνε. Πάνε. Έχουμε μια ραδιέρα σε ένα συνεργείο εκεί που πολεμάμε να τη μαζέψουμε, παιδιά. Ψηλό δεν τρέπεται. Έχουμε ένα ψηλό εδώ πέρα, τρέπεται. Δεν μπορεί τις κάμερες, λέει. Τέλος πάντων, έχουμε ένα πάτημα BMW. Εκεί την έφαγες? Ναι, μου έκανε ένα αμάξι. Όλα τα άλλα τα πέρασες? Ναι. Μέχρι στιγμή. Κάτσε καλά, ένα αμάξι με. Ξέρει με τι να πατάει. Ναι, εντάξει. Σοβαρό. 325 ε36. ε36. Και από πού αλλού την έχει φάει? Α, και από το Ιάκωβου. Το Μοντέο. Το Μοντέο, ένα το Μοντέο, ε. Εντάξει. Το Μοντέο. Δεν έχει να λέει, φίλε. Το θέμα είναι άμα μπει η τρίτη καλά, θα μπήκε. Τώρα πες εσύ ότι δεν την έφαγες. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά πάμε πάντα σε άλογα πολύ παραπάνω από ότι είναι το πόλο. Ναι, αυτό προς τιμή σου. Εντάξει, άλλη μόνο. Λοιπόν, είμαστε 80 άλογα σίγουρα πάνω. 80 άλογα ήταν πάνω. Άρα το βάρος βολεύει πάρα πολύ. Θα μας πεις για τα πάντα. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ελαφρύ. DSG, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτό μα το είπαμε. Είναι ελαφρύ για την κατηγορία του. Ναι, γιατί είναι γερμανικό, ρε σύ, παιδί. Είναι βάρη, γιατί όλα τα γερμανικά έχουν αυξημένο βάρος. Δεν είναι, τα ιαπωνικά είναι πολύ χαμηλά. Σάτες μεγάλες έχει τα μάξι. Δηλαδή το βλέπει και κάποιος που δεν γνωρίζει. Βλέπει εντωμεταξύ. Είναι ωραίο αυτοκίνητο. Για πρώτο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι είναι γκολφ. Δηλαδή ένας πατέρας που θέλει να πάρει στο γιο ένα πρώτο αυτοκίνητο και να τον κρατήσει και 2-3 χρόνια μην αρχίσει και λεξοδρομή και ψάχνει δίλητρα κτλ. Και έλα να πειράξω να γαργαλίσω. Είναι μια τίμια αγορά. Είναι μια καλή αγορά. Καταλάβεις και δεν χάνουν αξία αυτά τα ρημαδιά. Όχι, όχι, είναι καλά. Είναι πολύ εμπορικό το πόλο. Παιδιά, έχει πολλά χρόνια. Τίμιο αυτοκίνητο. Θα τα δείτε και στο τέλος. Μην κάνουμε. Είναι σαν να κάνουμε αποφώνηση αυτή τη στιγμή, αλλά μόλις ξεκινήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Τι έχουμε εδώ πέρα, Γιάννακο? Για πες, έχουμε ένα Volkswagen Polo του 2020, τέλος του 20. Τέλος του 20. Οκ. Κούτα αγορασμένο. Τι, πώς λέγεται αυτό το μοντέλο? Είναι, έχει μη κάπα, έχει, τι έχει, ταφ κάπα, τι έχει. Μη κάπα 6. Μη κάπα 6, έτσι, να μας αλλάξει. Είναι έκδοση R-Line αυτό, το συγκεκριμένο. Τι σημαίνει το R-Line? Έχει άλλους προφυλακτήρες. Racing και γαλα line. Ναι, τα σηματάκια τα R εδώ πέρα.
Ναι, έχει αυτά τα αυτοκόλλητα μπρος και πίσω. Ναι, και στα έχεις προφυλακτήρα μπρος πίσω. Ναι. Spoiler. Side skirts δηλαδή. Στα πλαϊνά, ναι. Από ό,τι βλέπω και έχει ο προφυλακτήρας, έχει και αυτό το πρόσθετο. Ναι, έχει τα χυλάκια. Όπως και στο πλάι. Ωραία, και έχουμε και αυτά εδώ πέρα όλα. Έχει, ναι. Αυτά είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, είναι μαύρο πλαστικό, φίλε. Είναι μαύρο πλαστικό. Μαύρο πλαστικό, ωραία. Τι άλλο διαφορά έχει από το άλλο το απλό το μοντέλο, δηλαδή, από το ακριβώς προηγούμενο? Έχετε τους διαχείριτες τους πίσω. Ωραία, εδώ. Όπως όλα κάτω εδώ τα, αυτά που λέγατε καρχαρίες μερικοί εκεί πέρα που δεν ξέρατε, έτσι, τα πτερύγια. Τα diffuser, ναι. Τα οποία ουσιαστικά είναι σε μεγάλα αυτοκίνητα. Και πρέπει να έχει και αεροτομή άλλη. Αεροτομή άλλη, ναι. Έχει. Διακοσμητική θα έλεγα. Εντάξει, τώρα κατά πόσο κάνει. Δεν χρειάζεται, απλά είναι μόνο το μάτι. Το νούμερο 27 της Elite. 27. Είσαι το 27 της Elite. Οκ. Και πάμε. Και ζάντες 17. Ζάντες 17. Τι παλεύει το χιλιάρι με 17. Άνετα. Ωραία. Πολύ άνετα. Λοιπόν. Για πες μας λίγο τώρα, τι βάρος έχει αυτό το αυτοκίνητο, μιας που το αναφέραμε πριν? Αυτό είναι γύρω στα 1200 κιλά. 1200 κιλά? Ναι. Γεμάτο, όλα γεμάτο, καύσιμα, υγρά, τα πάντα. Και το συγκεκριμένο είναι και αυτόματα, DSG. Αυτό έβγαινε και DSG και χειροκίνητο. Και χειροκίνητο και DSG. Καταρχάς διαφορά τιμής. Γύρω στα 3.000. 3.000 το DSG. Το DSG συν. Ωραία, τι τιμή, αυτό αγοράστηκε καινούριο. Αυτό αγοράστηκε καινούριο. Πόσα ακούμπησες? Στα 23. 23 χιλιάρικα. 23 χιλιάρικα για πόλο. Ωραία, τι άλλες επιλογές είχες τώρα στα 23 χιλιάρικα? Τι άλλα έψαξες? Κοίταξε για Fiesta. Οκ. Okay. Για Steel Line. Ναι, τα είσαι πουθενά γραμμένα, ρε φίλε. Εκεί πέρα. Ναι. Αλλά δεν μου άρεσε γιατί ήταν χειροκίνητο. Fiesta να δει σαν αυτό εδώ. Το πίσω. Αυτό είναι ST. Α, ναι, οκ. Okay. Κάπως έτσι ήταν, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Σε χιλιάρια, αλλά ήταν χειροκίνητο. Δεν ήθελα πάλι χειροκίνητο. Οκ, okay, λογικό. Οπότε πήγαμε σε κάτι διαφορετικό. Άρα, δηλαδή, μόνο το Fiesta ήταν το αντίπαλο δέος. Και μετά το Ibiza. Σε λεφτά. Α, είχε και Ibiza. Είχε και Ibiza σε πιο λίγα λεφτά. Ωραία. Αλλά δεν μου άρεσε εμφανισιακά. Μου άρεσε πιο πολύ το πόλι. Ναι. Και από το Ibiza ήταν DSG. Ναι, DSG. Okay. Δεν κοίταγα κάτι άλλο. DSG γιατί πήρες? Γιατί δεν έχεις ξεναλάβει ταχύτητες, κουλός, Όχι, απλά βλέπω ότι στα πατήματα ότι είναι μπροστά. Το DSG. Ναι, άμα είσαι ανάπηρος, θα κάνουμε. Γουστάρετε. Θα σας πειράξω, ρε κουφάρες, θα κάνουμε. Είναι μέχρι να πει το... Μετά θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πες μας λίγο ζαντούλες. Εμένα οι ζάντες μου κάνουν εντύπωση. Δηλαδή, βλέποντας το αυτοκίνητο, το μάτι μου πάει στις ζάντες. Ωραίες ζάντες. Είναι μαμά. Μου θυμίζουν λίγο το στυλάκι. Ποιος είχε τέτοια ζάντα, το Formentor είχε. Τέτοια ζάντα, κάπως έτσι, που ήταν με το χρυσό και το χάλκινο. Κάπως το Formentor είχε παρόμοιο σχέδιο. Περίπου. Ναι. Δηλαδή, ο σχεδιασμός σε μοιάζει. Τι είναι, δηλαδή, αυτό μου θυμίζει κατευθείαν. Για πες. Είναι 17 άρες ζάντες αυτός που έχει πάνω. Τι φάρδος, σε πιάσα τώρα. 2,15. Όχι, το λάστιχο, η ζάντα. Πόσο? 7,5. Δεν σε πιάσα ακόμα. Λοιπόν, 17-7,5. Και τι λαστιχάκι έχουμε πάνω? Αυτό 2,15, 45-17. Κοντινετάλ. Αυτά είναι πρώτη τοποθέτηση τα εργοστασιακά. Τα έχω αλλάξει εγώ. Ναι, τι τα προτείνεις? Όσο τα έχω δοκιμάσει δεν έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα, έχουν γύρω στα 500 χιλιόμετρα πάνω ακόμα. Εντάξει, δεν τα έχω. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις άποψη ακόμα καλή. Ναι. Μαμά έβγαινε με Nexen. Ναι. Και σαν Nexen, να πω την αλήθεια μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μέχρι 30.000 που αντέξανε ήταν τίμια πολύ. Πόσα χιλιόμετρα περίπου έχουμε τώρα σε αυτό το αυτοκίνητο? Τώρα έχει 43.000. Πόσα χρόνια το έχεις στην κατοχή σου? 53. Εντάξει, το κυκλοφορείς, το δίνεις. Έχω ωραία. Και άλλα δύο smart. Εντάξει, είσαι καλός γάμπρος. Εντάξει. Λοιπόν, για πες τώρα τι καίει, γιατί εσύ αφού έχεις κάνει τόσο χιλιόμετρο, το έχεις εντρυφήσει πάνω στο θέμα. Τι καίει αυτό το πράγμα, ένα χιλιάρι δηλαδή. Από καταναλώσεις πώς πάμε? Γύρω στα 8 λέει. Και από ό,τι έχω δει. Ό,τι λέει, δεν είναι αντιστοιχεί στην Αντλία. Πριν το πρόγραμμα έκαιγε παραπάνω. Ναι. Άρα προτείνεις πρόγραμμα δηλαδή για θέμα και κατανάλωσης. Και κατανάλωση. Ωραία, ναι. Θα πούμε και για τα προγράμματα και τα λοιπά τι έχει. Ανάρτηση.
Εργοστασιακή. Εργοστασιακή, ναι. Δεν το στρίβεις. Είσαι μόνος ευθείας. Εντάξει, το κυνηγάω και λίγο στις στροφές, αλλά με σεβασμό. Σε καλύπτει δηλαδή εργοστασιακή. Πλήρως. Έχει και μέσα το ρυθμίζεις σκληρό το και ό,τι πλήρως. Ωραία. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω εξωτερικά. Τίποτα, εντάξει, ένα τίμιο γερμανικό αυτοκίνητο χωρίς περιτά φρουφρού και τα λοιπά ή κάποια εξαιρετική σχεδίαση. Είναι πολύ συντηρητικές σχεδιάσεις των Γερμανών. Τουλάχιστον στα φυσιολογικά μοντέλα που αγοράζουν τον κόσμο. Δεν μιλάμε για R8 και τέτοια, εντάξει, δεν συγκρίνουμε. Είναι και άλλα τα βαλαντία. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στο μότερ. Να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, μιας που έχουμε ένα πρώτο στάδιο που είμαστε. Φίλτρο και πρόγραμμα. Φίλτρο και πρόγραμμα. Εξάτμιση. Όχι, δεν έχω. Τίποτα. Μαμά, τέρμα. Τελείως στοκ, όλοι. Δεν περιμένετε να ακούσετε φασαρίες. Δεν θέλω σχόλια. Είναι άκρος εργοστασιακός ο ήχος. Λοιπόν, άρα δεν είσαι μισό. Μισό. Stage μισό. Ναι. Stage 05. Καλό είναι δεν αυτό. Δεν το λες. Ωραία. Ωραία. Και πώς και δεν έλεξε εξάτμιση, Γιάννη. Δεν θέλω να κάνει θόρυβο, με ενοχλεί ο θόρυβος. Με εκνευρίζει. Δεν μπορούσε να βάλει δηλαδή, κάτι πιο ελεύθερο με μεγάλα καζάνια κτλ. Το έχω σκεφτεί μελλοντικά να του βάλω ένα κλαπέτ. Ναι. Okay. Για πάμε να δούμε. Ωραία. Για άνοιξε. Pop the hood, ρε φίλε, να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, βλέπετε αυτό που θα βλέπατε εάν πάτε σε μια αντιπροσωπεία, νομίζω. Δεν έχει πειράξει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το έχει στο πλήσιμο και στο, με τη γλώσσα το καθαρίζει, φίλε. Δεν το προσέχουμε. Τι το προσέχεις, εδώ δεν υπάρχει ίχνος σκόνης. Ωραία. Παιδιά, γυαλί, κοιτάξτε λίγο. Δεν δείτε κάτι. Έτσι θα τον πάρετε. Ένα πρόγραμμα έχει μπει, ένα φλασάρισμα δηλαδή ουσιαστικά στον εγκέφαλο. Ένα πρόγραμμα. Ένα φλασάρισματάκι. Έφαγε. Είναι και το φίλτρο που είναι, είναι μέσα στον παπά. Το φίλτρο είναι μέσα στον παπά. Πού είναι, εδώ παπά, εκεί παπά, πού είναι ο παπά. Είναι ο παπά. Να το ο παπά. Το ανοίγει, έχει ένα φίλτρο ελευθέρα. Ναι. Ένα τι έχει βάλει μέσα. KN. Ωραία, KN. Σωστό. Τίμιο. Για πρόγραμμα και φίλτρο, αυτά προτείνω. Να ξέρετε, παιδιά, ότι στα περισσότερα αυτοκίνητα πιο καλά δουλεύει το φίλτρο μέσα στο φιλτροκούτι. Εντάξει. Γιατί το φιλτροκούτι είναι σχεδιασμένο για να μην επηρεάζεται από θερμοκρασίες. Επομένως, βάζοντας του ένα φίλτρο, για να καταλάβουμε και δεν είστε όλοι γνώστες, εντάξει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και λίγο δύο πραγματάκια. Όταν λέμε βάζουμε ένα φίλτρο, το φίλτρο αυτό τι βοηθάει σε σχέση με το εργοστασιακό το φίλτρο. Είναι πιο ανοιχτό στο θέμα πως περνάει ο αέρας, περνάει μεγαλύτερος όγκος αέρα. Επομένως, τι φαινόμενο έχουμε. Αφού περνάει ο αέρας ο εξωτερικός μέσα στο φίλτρο, φιλτράρεται δηλαδή, περνάει περισσότερος όγκος και διοχετεύεται μέσα στους κυλινδροθαλάμους περισσότερος αέρας. Τι σημαίνει αυτό, περισσότερος αέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερη καύση, για πιο μεγάλη έκρηξη. Έχοντας μεγαλύτερη έκρηξη λόγω του όγκου του αέρα, αυξάνουμε και τον όγκο της βενζίνης. Λοιπόν, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Μεγαλύτερη έκρηξη, μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι, με το φίλτρο που λέμε, να ξέρετε, αυτά τα ανοιχτά φίλτρα, δηλαδή τα αγωνιστικά, αυξάνουμε την υποδύναμη. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό τι είναι, ότι επειδή μπορεί να περάσει περισσότερο όγκος αέρα, μπορούν να περάσουν και περισσότερα σωματίδια. Σκουπιδάκια. Σκουπιδάκια για τέτοια. Σκόνες, τα πάντα. Αυτά λοιπόν, μέσα. Και να έχουμε ένα πρόβλημα. Καταλάβατε. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και φίλτρα, όπως βλέπετε αυτά τα μανιτάρια, που σου λέει υπάρχει το racing, το φίλτρο, το πιο απλό, που είναι ανάλογα την πυκνότητα του σφουγγαριού. Εντάξει, υπάρχουν τα φίλτρα τα οποία είναι λαδιού, που τα καθαρίζεις, τα ψεκάζεις με λάδι κτλ. Αυτά δεν συνίσταται για όσα έχουν MAF αυτοκίνητα. Τι είναι MAF, είναι αυτό το στρογγυλό το πράγμα που βλέπετε που έχει όλους τους αισθητήρες μέσα, που διαβάζουν, ξέρω εγώ, την πίεση, τη θερμοκρασία, τα παρομετρικά, δηλαδή όλα. Λοιπόν, με το λάδι να σκάει πάνω, γιατί μερικοί ρίχνουν με το τσουβάλι το λάδι όταν το καθαρίζουν, μπορεί οι αισθητήρες να διαβάζουν άλλα ντάλα. Το μπερδεύεις. Λοιπόν, μη σας λέω πάρα πολλά, κρατήστε το, μη σας μπερδέψω, κρατήστε το ότι όταν βάζουμε ένα φίλτρο, ουσιαστικά θέλουμε να διοχετεύσουμε από αυτό το φίλτρο περισσότερο όγκο αέρα μέσα στο μοτέρ. Για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε περισσότερο καύσιμο στο πάτα, για να έχουμε μεγαλύτερη έκρηξη
μέσα στους κλειδροθαλάμους, να προκαλέσουμε δηλαδή μεγαλύτερες εκρήξεις για να έχουμε περισσότερη δύναμη. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, εκεί βοηθάει το φίλτρο. Πάμε παρακάτω. Βάλαμε ένα φίλτρο, φλασάραμε και από πόσα άλογα που ήμασταν. 115 εργοστασιακή ονομαστική υποδύναμη, πήγαμε στα πόσα. Το αμάξι δεν έχει δυναμομετρηθεί. Πόσα τάζει η εταιρεία που φλάσαρες. 145 με 150 άλογα. Ωραία, 145 με 150. Τζοπα. Εδώ θα τα ζήσουμε όλα. Λοιπόν... λοιπόν, πήραμε 30 άλογα. 30 άλογα με ένα πρόγραμμα... Και αφού δεν δυναμομετρήθηκε. Εγώ θέλω να μου δώσεις λίγο το ψυχολογικό αβαντάζ που σου έδωσε. Δηλαδή, οδηγώντας το εσύ, την ένιωσες η διαφορά. Κοίταξε, είχα δοκιμάσει και με άλλα αυτοκίνητα πάνω κάτω σε δοκιμές. Θα αμάξι... Ας πήρε... δοκιμές. Εγώ σου λέω όταν μπήκες μέσα το... Δηλαδή θα πάει ένας που δεν έχει δοκιμάσει, ρε φίλε. Έχει ένας ένα πολλά και σου λέει ρε γαμώ το 30 με 40 λέει αυτός, ρε, 35, εντάξει, κρατήστε το μικρότερο. Μην ακούτε τα περισσότερα, να κρατάτε τα λιγότερα. 30. Αυτά τα 30 εγώ που δεν έχω άλλους φίλους που να έχουν τα ίδια και δεν θέλω να πάω να κάνω κόντρες. Θα τα καταλάβει και τι θα καταλάβει. Σε αυτό έστωσα λίγα άλλα. Θα σπρώσει χαμηλά, μεσαία, θα δώσει ψηλά. Λαχάνιαζε ψηλά και κρατάει, τι γίνεται. Στα μεσαία, δίνει πολύ χαμηλά στα μεσαία. Ωραία, δίνει, βλέπεις μια δύναμη, δηλαδή θα δεις την αισθητή διαφορά στις μεσαίες στροφές. Μετά τις 2.500-3.000 στροφές. 2.500 με πόσο. Από 2.500 μέχρι γύρω στις 5. Από 2.500 με 5 νιώθεις τη διαφορά πλέον. Νιώθεις τη διαφορά, μετά ωραία. Στεγνώνει. Στα ψηλά τι γίνεται. Πεθαίνει. Όπως ήταν. Όπως ήταν. Δεν έχεις διαφορά. Άρα, ουσιαστικά φτιάχνεται ένα φάσμα μεσαίων στροφών. Εντάξει, όσοι θέλετε, δηλαδή έχετε ένα πολλάκι ή αυτό το μοτέρ, το χιλιαράκι, το τρικύλινδρο. Τρικύλινδρο χιλιάρι. Λοιπόν, θα μπορείτε με ένα πρόγραμμα μόνο, χωρίς να έχετε εξάτμιση, τίποτα. Δηλαδή, διατηρώντας 100% εργοστασιακά τα δεδομένα του μοτέρ σας και με ένα φιλτράκι για να το βοηθήσετε, είπαμε για τον όγκο αέρα. Λοιπόν, θα δείτε μια αύξηση στο μεσαίο φάσμα της ροπής. Εντάξει, θα ανεβάσετε δηλαδή η ροπή, θα δίνει πιο σταθερά και δυνατά. Θα τραβάει. Okay. Έχουμε αυτό, κρατήστε αυτό. Εγώ σαν αίσθηση δεν θα έχω, δεν θα μπορώ να δω τη διαφορά. Εγώ θα μπορέσω να σας περάσω το πώς νιώθω μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, αν το τράβημα είναι συνεχές, που το βλέπω να λαχανιάζει, τι θα ήθελα παραπάνω, θα το δούμε στη βόλτα μας, οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρούλα, έχει χώρους εδώ πέρα, αερίζεται, ωραία είναι. Δεν είναι όλα έτσι, όχι, το ένα πάνω στο άλλο. Όχι, είναι ωραίο. Ωραία. Τι τουρμπινίτσα έχει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έπνα το! Είπα εγώ, θα την κάνω. Δεν ξέρεις τι τουρμπίνα έχει. Όχι, όχι, όχι. Θα κάνω μια απόπειρα. Για πες, Αθανάση. IS20. Αυτοί πολλοί τη χρησιμοποιούν και στο φορμέντο νομίζω. Αυτό είναι στα... Μπράβο, την IS τη χρησιμοποιούν πολύ. Λοιπόν, παίζει IS20, αλλά μην ανησυχείς, στα σχόλια από κάτω θα μπουν όλοι οι άσχετοι που θα χτυπήσουν στο Google τώρα και θα το παίξουν γνώστες. Άρα στα σχόλια θα δείτε τους διάφορους γκουγκλάκιδες να μας ενημερώνουν. Εντάξει, θα γούσταρα βέβαια τον αυθόρμητο να μπει και να γράψει, αλλά τι να κάνουμε, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Εντάξει παιδιά, σας αγαπάμε όλους. Εσείς άμα σας αγαπάτε μπορείτε να κάνετε ένα like ή να πατήσετε subscribe, εντάξει. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ, μιας που μου δίνετε εδώ ευκαιρία έτσι που το συζητήσαμε, τους 230.000 που βλέπετε εδώ πέρα, μοναδικούς θεατές, τους τελευταίους 2-3 μήνες, που βλέπουν το κανάλι. Γιατί οι αληθινοί subscribers είναι αυτό το νούμερο, αυτό το νουμεράκι που βλέπετε, 230.000 άτομα. Και ας έχουν πατήσει sub, μόνο οι 33. Τους αγαπάμε και τους 230.000. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γυρίζουμε πίσω στο πολλάκι. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχει μία τσαχπινιά. Τι τσαχπινιά έχει εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι. Παιδιά, αυτό δεν έχει intercooler, να ξέρετε. Έχει water cooler. Λοιπόν, εδώ έχει ένα κλαπετάκι. Ναι. Για τον αέρα, για να ψύχεται. Δηλαδή, τι κάνει αυτό. Μετά από κάποια χιλιόμετρα αυτό ανοίγει. Α, ανοίγει αυτό με τον αέρα ουσιαστικά. Με τον αέρα, ναι. Με τον αέρα έτσι, τσακ, τακ, τακ, ναι, και ψύχεται. Και ψύχεται το water cooler. Ναι, καλά, τώρα τι μπορεί να ψύξει εδώ. Ό,τι μπορεί. Βοηθάει την κατάσταση. Το κρατάμε έτσι. Να ξέρετε ότι οι πολύ γρήγοροι θα το αφαιρούν το πορτάκι εκεί πέρα για να μπαίνει φουλ αέρα, σωστό. Σωστό, αλλά λογικά πρέπει να είναι λάθος. Ναι, παιδιά, εντάξει. Σου λέει ρε παιδί μου, αν σου αφήσω ανοιχτό, θα γεμίσει σκόνη.
Εντάξει, αν περνάει όλη η σκόνη μέσα, αν πας με 30, φυσάει λίγο έτσι σκονισμένα, θα γίνει χάλι. Ενώ έτσι το καλύπτει. Σου λέει με τη βοήθεια του αέρα. Η πατέντα, εντάξει τώρα, έχουμε κάνει εμείς τώρα καλά με εκείνα τα πούντο, τι έχουμε κάνει, έχουμε αφήσει τα μύθια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το λέμε έτσι, σαν τσαχπινιά του Βαγγίτη. Πάμε να δούμε μέσα, δεν έχουμε να δούμε άλλα στο μοτέρι, πάμε διάφορα. Ναι, πάμε να δούμε μέσα, απ' έξω το είδατε το αυτοκινητάκι, ωραίο τίμιο, είπαμε, έτσι τα στιβαρά, τα στυλ της Βαγκ, η μαζεμένη σχεδίαση και πάμε να δούμε μέσα. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Όπα, η πόρτα του Πόλο είναι πιο βαριά από την πόρτα του S2000 του Αλέκου. Εδώ, βαστάτε. Είναι και γερμανικό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Ωχ, ρε φίλε, είναι ωραία. Άκου. Ακούστε. Θυμίζει λίγο Ντάτσον. Όχι, εντάξει, όχι. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Λοιπόν, και βαριά. Γιατί είναι και μικρούλα, εντάξει. Καθισματάκια. Τώρα αυτό δέρμα, να είναι δέρμα, δεν νομίζω, είναι τύπου όμως. Τύπου δέρμα. Ωραίο. Είναι μισό-μισό. Εντάξει, είναι καινούργιο. Κάτσε, το έχεις 3 χρόνια, δεν έχει τσακίσει καθόλου. Όχι. Ωραία, μπορεί να κάνεις κανένα ζωγκλερικό για να μπεις. Στη μέση ύφασμα. Ύφασμα και στα πλαϊνά. Ωραία. Και εδώ και καλά σχεδίαση πάλι τύπου δέρμα. Και οι σχεδιάσεις εδώ και εδώ είναι και καλά steel carbon. Ναι, οκ. Λοιπόν, ωραίο είναι, κάθε να μπω μέσα. Είμαι 1,83-1,84. Είμαι 93. Είμαι και 98. Καλά, εντάξει, άσως, δεν με ρωτάς. Λοιπόν, 98 κιλά βάρος και μπαίνω μέσα ανετότατα. Είναι τίγκα στο άρωμα, παιδιά, το αυτοκίνητο. Πάμε. Α, flat bottom τιμόνι, ωραία, μου αρέσει. Θα το ήθελα λίγο πιο χοντρό. Okay. Εδώ δεν χρειάζεται να φοράς γάντια γιατί είναι DSG, δεν ιδρώνει το χέρι. Είσαι λίγο έτσι, πας έτσι, τραβάς κινητό. Ωραίο. Όργανα. Βλέπουμε ένα στροφόμετρο, το κλασικό ταχύμετρο, θερμοκρασία νερού κάτω αριστερά, βενζίνη κάτω δεξιά. Δεν πιστεύω να είναι στο κόκκινο. Θα το δούμε μετά σε βόλτα. Εντάξει, έχεις λεφτά. Λοιπόν, πολλαπλές λειτουργίες στο τιμόνι. Τα πάντα όλα έχει. Τα πάντα. Βλέπω έχει να φτιάχνει ταχύτητες. Ναι, cruise, έχει εδώ πέρα για μουσικούλα. Έχει εδώ τσαχπινιά R-Line. Από κάτω αυτό το κολλητάκι. Και έχει και από πίσω τα buttons. Ωραίο. Και τα buttons έχει τόσο μικρά που δεν φαίνεται τίποτα. Ναι. Θα μπορούσε να βάλει τίποτα έτσι να φαίνεται γαλά. Δεν θέλω. Μ' αρέσει όπως είναι έτσι. Ωραίο. Να μην τραβάει. Εγώ μέσα, ναι, χρειάζεται. Ναι, okay. Τι σκέει, τι ταχύτητε αυτό. Όχι. Τι αλλάζει. Τι αλλάξει εσύ, ε. Τι αλλάζει μόνο του. Δεν τι σκέει. Ναι, ουσιαστικά μόλι φτάσει, ξέρω εγώ, κόφτε είναι αλλάζει. Μόνο, άρα ναι. Την καίει αυτό. Εννοώ την καίει. Την καίει να την βάλει την επόμενη, μόνο ναι. Του. Ωραία. 6,5 ίντσες η οθόνη. 7. 7 ίντσες, ε. Είναι μεγάλο το πλαίσιο και σε γελάει λίγο, παιδιά. Φαίνεται για μικρότερη. Λοιπόν... Αυτό έγινε και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε 10. Θα το χτυπούσαν λίγο, το πλήρωνες αντίστοιχα. Τους αεραγωγούς εδώ πέρα. Ωραίο. Ωραία. Μαλακό. Πολύ. Ναι. Μαλάκα δεν είναι σκληρά ψευτικά. Είναι ωραίο, παιδιά. Είναι η συγκεκριμένη έκδοση η Airline. Α, μόνο η Airline το έχει αυτό. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, η προηγούμενη πώς είναι. Είναι μέσα από τελείως πλαστικούρα. Ναι. Πολύ πλαστικό. Εντάξει, φίλε, όμως 23.000 για χιλιάρι δεν τα λες και λίγα. Όχι, αλλά όλα τα έχουν. Ξέρεις, θα γράφουν από κάτω. 23.000 έπαιρνα Audi S3 8P. Του ρίχνα υβρίδια, μυβρίδια, γατρίδια, ό,τι θες. Και θα σου κάθε μέρα. 800 άλογα θα σε περνούσα από πάνω. Και θα σου κάθε μέρα στο μαστρομίτσο όμως. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό δεν έχει να λέει. Λοιπόν, ωραία. Εδώ τα DSG. Parking, reverse, neutral, drive, ok. Και δεξιά γίνεται manual. Εδώ πέρα τα anti-spin, το mode. Τρίπλα μια χαρά. Το έχεις το χώρο σου, δηλαδή φυσιολογικά. Θα δούμε και πίσω καθίσματα. Τι παίζει. Να δούμε εδώ πέρα. Έχει μαύρο ουρανό. Α, όσο ανοίγει εδώ. Βάφει σκυλάκι για τις γυναίκες που θα το πάρουν. Το παίρνουν οι γυναίκες στο πόλο. Το γουστάρουν οι γυναίκες στο πόλο. Του αρέσει. Ναι. Να σου πω, ρε Γιάννη. Έλα μου. Με το πόλο φορτώνεις.
Όχι, δεν φορτώνει. Η αλήθεια είναι πλέον. Άσυση, άμα το πάρει κανένα ελεύθερο, φορτώνει. Άνετο. Α, εντάξει, οκ, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πίσω έχουμε παρέα. Γιάννης, 12 χρονών. Όχι, πολύ είπα. Εντάξει, 7. 8. 8 χρονών, εντάξει. Τι είναι αυτό, τι μπουκαλάκι είναι αυτό εκεί πέρα. Αγιασμός, φίλε. Αγιασμός και το έχεις εκεί, το πας βολτά. Ναι, πάντα. Σε μικρά να το βάζεις, φίλε. Δεν πάει με το λίτρο, δεν πάει με την ποσότητα. Λίτρο, φίλε, δηλαδή, όσο περισσότερο αγιασμό έχεις, τόσο πιο καλά πάει το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Εντάξει, οκ. Μόνο τα χιλιάρια. Να γεμίσω κανένα δεκάλυτρο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε πίσω. Γιάννη, τώρα κάθεται, εντάξει. Και εγώ καθόμουν έτσι, θα το έχω το κάτσιμο. Πίσω θα μπορούσε να κάτσει ένα σαν και εμένα. Για να δούμε. Και θα πρέπει να τα φτάσω στο σβέρκο τα ποδιά, κατάλαβα. Λοιπόν. Σκέφτομαι. Για οριακά, εντάξει. Οριακά. 93. Εντάξει. Οριακά. Δεν έχει να λέει και εγώ, ρε φίλε, 83-84. Δεν είναι τόσο όσο. Οριακά. Εντάξει, δεν είναι αλίμονο κιόλα. Τι μήκος έχει το αυτοκίνητο? 4 μέτρα. 4 μέτρα, εντάξει, οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ πέρα πίσω? Α, έχουμε USB-C. Ρε, τι γίνεται, ρε. Όλοι USB-C έχουμε μείνει πολύ πίσω, ρε. Type-C, USB, Type-C. Εντάξει, παιδιά, που φορτίζουν πλέον όλα τα τηλέφωνα ηλεκτρικά παράθυρα κανονικά. Η απλή έκδοση έβγαινε. Και τη μαϊμού εδώ, τη μαϊμού τη βάζετε εσείς, είναι έξτρα. 12 χρονών, πώς. 13. Γιατί την έβγαζε η μαϊμού στην παρουσίαση? Πω, εξεφτύλαγε. Λοιπόν. Δεν βγαίνει η μαϊμού από το αμάξι. Όταν δεν έχεις γυναίκα, μαϊμού καθαρίζει. Ε? Τα πάντα. Δεν καθαρίζει. Ρε κουφάλα, κατάλαβα. Έχεις άγρια γουστά, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε. Θες να δεις πώς ανοίγει αυτό το πράγμα? Έτσι. Εντάξει, κοντά έπεσε. Χώρους. Λοιπόν, εδώ φίλε. Φοράει καρότσι. Εντάξει, δεν βάζεις 100 στάρα βαλίτσα. Όχι. Θε, 2,80 βάζεις. 2,80 και από πάνω 2 σακουαγιά. Οκ. Για παιδί σε γυάλω. Άμα πεις παντρεύομαι, κάνω παιδί. Σαν να μην παντρεύομαι. Μπράβο. Το παιδί δεν είναι, δεν το κάνουμε παραγγελία. Λοιπόν, εκεί καρότσια και τέτοια δεν παίζει. Πολύ, πολύ. Όταν πουλήσουμε, πάρουμε. Σε βλέπω για αναβάθμιση σύντομα. Σε βλέπω για δεύτερη παρουσίαση. Κάνα με 1,5 χρόνο. Οκ. Λοιπόν. Εντάξει, σαν χώρους, παιδιά, βλέπετε, για 4 μέτρα αυτοκίνητο. Παιδιά, αυτά τα αυτοκίνητα τα λέγανε πόλεις παλιά, λόγω μεγέθους, σωστά. Τώρα αυτό λένε ότι είναι ένα μικρό γκολφ. Αυτό είναι για marketing, πως θέλει να το πουλήσει ο άλλος. Λοιπόν. Αλλά ουσιαστικά 4 μέτρα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα πόλεις. Ναι. Λοιπόν, δεν το παίρνεις δηλαδή για να το κόβεις σε Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο. Όχι. Βολεύει πιο πολύ για την πόλη, απλά πιο μεγάλο. Για οικογένεια και τέτοια. Οκ, ωραίο, τίμιο. Από κάτω εδώ πέρα τα τέτοια, τι κόλπα έχει? Ωραία, ναι. Μια πινακίδα. Μια πινακίδα που κάθεται. Το λαστιχάκι σου, τα τέτοια κανονικά, τίμια. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Κάτσα πατήσουμε το κουμπί να κατέβει. Και χαρά θέλαμε. Πολλά. Λοιπόν. 23.000 ρε φίλε όμως, για καινούριο είναι πολλά. Είναι πολλά. Ωραία. Μεταχειρισμένο αυτό, πόσο περίπου παίζει? Αυτή τη στιγμή, άμα μπεις και πότε, σε κάνα 2 χρόνια. Είναι 22,5. 22. 23 το πήρες, 22,5 το αυτή κάνει. Στιγμή, τόσο. Γιατί καινούργιο τώρα αυτή τη στιγμή πόσο κάνει? Είναι πάνω από 27. 28 χιλιάρια. Πού έχουν πέντε αυτοκίνητα, έχουν λίγο ξεφύγει. Στο Θεό. Παιδιά, 22 χιλιάρικα. Είναι αρκετά. Βέβαια, όλα τα αυτοκίνητα είναι πάνω. Εκτός αν πας, θα πάρεις 15 ετία και βάλει αυτοκίνητο. Με συνεχόμενη παραγωγή να έχει αλλάξει 3-4 μοντέλα για να αρχίσει να κατεβαίνει. Ό,τι παράγεται χάνει και αξία. Δηλαδή παίρνεις S3, τώρα σε 3 χρόνια κατρακύλα. Παίρνεις, ξέρω εγώ, ό,τι για να πάρεις Golf τον Ατάλο, σε 3-4 χρόνια κατρακύλα. Έτσι πάει. Αλλάζουν τα μοντέλα και πέφτουν οι τιμές. Τώρα αυτό είναι το τελευταίο μοντέλο, ε. Ή έχει βγει άλλο ένα. Έχει βγει άλλο ένα facelift. Ωραία, το facelift κάνει 23 επομένως. Το 27. Όχι, αυτό κάνει μεταχειρισμένο. Συγγνώμη, αυτό υπάρχει στο... Α, περίμενε, αυτό μου είπες 22,5. Ναι, αυτή τη στιγμή. Το καινούργιο, πόσο κάνει, που είναι το επόμενο μοντέλο που σου είναι? 28 χιλιάρικα, γι' αυτό εκεί σώζεσαι. Ωραία. Το καινούργιο δηλαδή δεν υπάρχει μεταχειρισμένο, ουσιαστικά. Όχι, ακόμα. Δεν προλαβαίνει ακόμα, δεν έχουν αρχίσει να πουλάνε. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά για άπεξο, ζάλισαμε.
Πάμε να μπούμε μέσα, κάνουμε μια βολτίτσα, χαλαρή. Μην περιμένετε εδώ πέρα. Θα κάνουμε και τις μετρήσεις μας. Εντάξει, να δούμε τι παίζει. Και εάν θα κάτσει και κάτι καλό, θα το μετρήσουμε δίπλα με κάτι το οποίο γνωρίζετε. Έτσι, για να δείτε τις διαφορές. Εντάξει, το BMW τώρα που είναι στο προηγούμενο vlog, όσοι θα μπείτε μέσα στην αρχή να το δείτε. Εντάξει, δεν θα το συναντάς συχνά στους δρόμους, αλλά θα δείτε κάτι που έχει δουλέψει, ξέρω εγώ, στα μάτια σας και στο μυαλό σας πιο πολύ. Ένα έτσι, ένα συγκριτικό, έτσι, γρήγορο. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα και συζητάμε και τα υπόλοιπα. Εντάξει, πάμε μέσα. Πήγαμε στο αυτοκίνητο, ξεκινάμε τη βόλτα μας. Εδώ, παιδιά, σήμερα θα δείτε ένα αυτοκίνητο, είπαμε, χιλιάρι έχετε στο νου σας, που σύμφωνα με τις σημερινές τιμές και καταλόγους που κυκλοφορούν έξω στα μεταχειρισμένα και στα καινούργια, είναι ένα αυτοκίνητο που αγοράζεται. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι τα 22.000 είναι μικρό τίμημα για αγορά αυτοκίνητου, αλλά είναι λογικό τίμημα. Άντε, μας ψαρώνουν τα smart. Λοιπόν, είναι λογικό τίμημα για αγορά καινούργιου σχετικά αυτοκίνητου. Λοιπόν, κάνουμε την βολτίτσα μας προς τα νότια, εκεί στα κλασικά μας μέρη. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια εδώ με τον Γιάννη. Έχουμε πει ότι στις παρουσιάσεις των αυτοκινήτων της Elite δεν μας νοιάζει μόνο το σίδερο, να ξέρει η λαμαρίνα και οι ρόδες, αλλά μας νοιάζει και ο οδηγός. Γνωρίζετε δηλαδή και τα παιδιά που όσοι έρθετε στην Elite θα γνωρίσετε και εσείς και θα σας γνωρίσουν και αυτοί. Έχω ξαναπεί για την Elite, είναι η ομάδα η οποία έχει σφραγίσει από το Μάιο. Οι θέσεις έχουν φτάσει στα βάνη. Γεμίζει και η λίστα αναμονής, όπου φαντάζει πλέον μονόδρομος τρόπος εισαγωγής στην Elite. Εντάξει, εκτός άμα είπαμε, είστε πολύ τυχεροί και πολύ γρήγοροι, να έχετε το νου σας συνέχεια στο Instagram μου. Αν θα ανακοινωθεί, ελεύθερη θέση. Όποιος προλάβει πρώτος να μπει. Λοιπόν, Γιάννη, πες μου. Αρχίζουμε και λέμε την κλασική ερώτηση. Για πες. Πότε οδήγησες πρώτη φορά? Στα 13. Στα 13? Ναι. Ποιος έβαλε 13 ετών να οδηγήσει? Ο μπαμπάς. Α, ωραίος. Μπράβο, παιδιά. Παιδεία. Πόσο ελληναράδες είμαστε? Ιδέες. 13, ε? 13. Στα πόδια ανάμεσα? Όχι. Τι? Μόνος μου, τελείως. Αντάξει, τα τηλεφωνικές τάσεις. Ναι, ναι. Τι σου, μπες μέσα, τι σου, σιγά σιγά το έβαζες εσύ, όχι, να παρέα με τον πατέρα δίπλα. Α, εντάξει, ξέρω, εγώ πάρω το αυτοκίνητο και πήγαινε να φέρει την πίγα. Σιγά σιγά το έβαζα μπροστά, λίγο με το συμπλέκτη, ξέρεις, μία, δύο, τρεις, σιγά σιγά, μετά το περνά. Παρέα με τον πατέρα. Τι αυτοκίνητο? Ένα Ford Escort. Ford Escort, πίσω κουνά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πότε οδήγησες νόμιμα πρώτη φορά αυτοκίνητο, άντε γιατί θα μας δέσουν κιόλας. 18. Στα 18 τι αυτοκίνητο? Ένα Renault Megane. Renault Megane, ποιο ήταν αυτό? Δικό μου. Δικό σου, δικό σου? Δικό μου, δικό μου. Κάτσε ρε φίλε, πρέπει. Εσύ δηλαδή 18 έβγαλε δίπλωμα και το αυτοκίνητο των ονείρων σου ήταν ένα Renault Megane? Όχι, αυτό μου... Κάμπριο, κίτρινο? Όχι. Α, ξέρω εγώ, με τρελάει. Όχι, όχι. Αυτό με τον περίεργο κόλλο. Ποιο είναι περίεργο, γιατί σε γενικά περίεργο. Το αυγό. Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, Renault Megane θα κρατήσω εγώ. 2004. Ναι, δηλαδή εσύ μόλις πήρες δίπλωμα είπες το όνειρό μου είναι ένα Renault Megane. Έτυχε, μου άρεσε εμφανισιακά. Ήταν όλο πανόραμα, ωραίο αμάξι, στιβαρό. Τι κυβικά ήταν εκείνο? Αυτό ήταν 1600. 1600 που κάνει 90 άλογα, 115. 115, α, ωραία. Και το πήρες αυτοκίνητο με τη λογική, κάνω βολτές. Παίρνω, φορτώνω και τα λοιπά ή μπαίνω και το πίνω? Να έχω ένα μάξα, κάνω τις βόλτες μου και να φορτώνω. Ωραία. Λοιπόν, πόσα χρόνια κράτησε αυτό το, έτσι, το αίσθημα του βολτάρω, φορτώνω και τα λοιπά? 4. Παιδιά, βλέπετε και τα αυτοκίνητα της Elite εδώ αριστερά-δεξιά. Οκ. Θα σε δαγκώσει το Ibiza. Πατάω. Μετά θα δούμε, θα έχουμε και... Έχουμε και πάτημα κατά κομπρεσόρ. Λοιπόν, έχουμε και πάτημα, κάνουμε ένα δοκιμαστικό, το πόλο με το Ibiza. Με το πολύ περίεργος είμαι να δω. Α, με το Leon, λάθος, με το Leon, όχι, ναι, το Ibiza όχι. Λοιπόν,
Θα τα πούμε. Αλλά θα τα πούμε μετά. Έπιζα, δεν έχω τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Θες να το τρως από παντού, δεν έχεις. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για πόσο καιρό είχες το Μεγκάν, μετά από πόσο καιρό σου πέρασε αυτό? 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια, ρε Θεό. Ναι. 18 και 4, 22. Ναι, και μετά τι έχουμε? Ναι, στο Μεγκάν είχα κλασικά εξάτμιση, φίλτρο, καμπούρο πράγματα, ναι, ναι. Πάρει, εντάξει, okay. Τσάμπα λεφτά. Τσάμπα λεφτά, ναι, ατμόσφαιρα. Σε ένα μάτσο ατμόσφαιρα, τσάμπα. Εννοείται. Φτάνεις 22 και λες, όπα, κάτι πάει καλά, πρέπει να αλλάξω αυτοκίνητο. Ναι. Και τι πήρες? Μετά το πούλησα και πήρα το Suzuki, το Swift. Suzuki Swift. Πετρέλαιο. Α, πετρέλαιο, πήγες για πολύ γκάζι. Ναι, ναι. Okay, και τότε θέλαμε οικονομία. Δεν ρωτάω κάτι για το πετρέλαιο, απλά λέω πόσα χρόνια το έχεις. Το κράτησα 7. 7 χρόνια. Α, εσύ σε πήρε πίστα λάθη δηλαδή και γουστάρισε να τα κάνει και για μεγάλο διάστημα. Καλό είναι αυτό. Ήταν τίμιο ο Μαξ. 22 και 7, 29. Φτάσαμε 30. Ναι. Τι γίνεται μετά? Μετά πήραμε εδώ το Πόλο. Α, Πολάκι, έγινε άνθρωπο. Ωραία. Έγινε άνθρωπο. Ωραία. Και το Πολάκι το έχει μέχρι σήμερα. Έχει και σήμερα. Λοιπόν. Και θα δούμε για πόσο ακόμα. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Το Πόλο είναι μια πολύ καλή λύση για έναν εργένη ή ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Εάν έχεις παιδιά για εκεί στην πόλη που μένεις και τα λοιπά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, είναι καλό. Εάν χρειαστεί όμως να κάνεις καμία 15ήμερη εκδρομή και τα λοιπά και έχεις τίποτα καρότσια, τον ήπιες. Είναι δύσκολο. Τον ήπιες, παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, είναι λίγο στριμωχτά, είναι αυτοκίνητο πόλης. Μην ξεχνάμε. Αυτοκίνητο πόλης στο θέμα διαστάσεων. Εντάξει. Λοιπόν, okay, και έφτασε στον Πόλο. Πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, γιατί ρε Σιγέννη? Δεν ξέρω, μόνο στο τι Πόλο. Τι κακό σε βρήκε? Δεν ξέρω τι με βρήκε. Και βέβαια, στο ενδιάμεσα... Πόλο το για καλό το πήρες? Το Πόλο το πήρα για να κάνω τις βόλτες μου. Ένα μάξι οικονομικό, να κάνω τις βόλτες μου. Από ένα όμορφο. Ωραία. Και στα ενδιάμεσα υπήρχαν και μηχανές. Εδώ τώρα πώς μπήκε στο τρυπάκι να το πειράξει, δηλαδή αφού το πήρες καινούριο. Στο πόσο διάστημα το λες, θα πάω ένα πρόγραμμα? Στους 6 μήνες. Στους 6 μήνες, γιατί την έφαγες από πουθενά? Όχι. Αλλά... Απλά δεν μου έφτανε αυτό που είχε. Εδώ τόσο φτάνει? Όχι. Και εδώ δεν θα κάνεις. Ό,τι και να κάνω δεν θα μου φτάνει. Εννοείται, χιλιάλογα να φτάσει, δεν θα σου φτάνει ποτέ. Ναι. Το θέμα είναι, ξέρεις πότε σταματάς, πότε λες που φτάνει? Όταν δεν φτάνει το πορτοφόλι. Ακριβώς, δεν το συζητάμε αυτό. Όταν αρχίζουν και μπαίνουν και άλλα έξοδα στη μέση. Απλά δεν, το Πόλο δεν έχει θέμα βελτίωσης κάτι τρελό. Δεν έχει προοπτικές. Προοπτικές σχεδόν καθόλου. Άντε να βάλεις και μια εξάτμιση. Χιλιαράκι είναι, ρε φίλε. Τώρα, άμα θες εσύ να του πιω στο αίμα στο χιλιάρι, είσαι κάθε σου. Ναι, σου λέει πάρε ένα 14. Πάρε ένα δέλητρο. Ακριβώς. Να γίνει δουλίτσα. Τι έγινε, κλέψα και μα τώρα. Αυτό. Ωραία. Κάλυφας. Πάντως μέσα δεν ακούγεται τίποτα. Όχι, είναι κάνεις ταξιδάκι άνετα. Όντως το ότι δεν έχεις αλλάξει την εξάτμιση είναι υπεραισθητό, παιδιά. Δεν ακούγεται τίποτα έξω. Γι' αυτό μην περιμένετε στην 360 να δουλέψω μικρόφωνο εξωτερικό, γιατί θα είναι αστείο. Θα ακούτε μόνο τον αέρα. Και κάνεις άνετα ταξίδι τώρα Αθήνα Κόρινθο, ατσαλάκωτος. Ατσαλάκωτος. Σχεδόν. Και πας μπουζούκια. Ναι, και σχεδόν. Για κλέψεις έχω δει, τώρα για μπουζούκια δεν το έχουμε ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, και σχεδόν σε παίρνει ο ύπνος. Είναι εκνευριστικά αθόρυβο. Εντάξει, είναι αθόρυβο. Έχει λίγο αεροδυναμικό, περίμενε, πας και θα ανοίξω εγώ. Όχι, έχει λίγο αεροδυναμικό θόρυβο, ρε φίλε. Ναι, έχει. Από τι ακούγεται από τους καθρέφτες, τι είναι και... Ή αυτά εδώ πέρα που έχεις βάλει εδώ. Από τους καθρέφτες. Ναι. Είναι μεγάλοι καθρέφτες και... Δηλαδή είναι αισθητό, ένα έτσι αισθητό, σαν... μεγάλη, για... ναι. Είναι... Φύσιμα αέρα, δεν είναι σφυριγμά, είναι φύσιμα αέρα. Σαν ανάρτηση μια χαρούλα, καταπίνει εδώ ότι... Απάντα. Ότι υπάρχει από Λακούβα. Ωραίο καθισματάκι, ωραία αίσθηση. Δεν είναι το υπερμπάκετ, αλλά είναι το τόσο όσο, παιδιά. Καλό είναι, ωραίο είναι εσύ. Εντάξει, λίγο άδειο είναι. Αν πεις και τι να έχει. Τι άλλο, ναι. Θα μπορούσε να παίξει μια ωραία οθόνη display μπροστά. Δεν ξέρω το καινούργιο μοντέλο, άμα έχουν παίξει με display. Δεν νομίζω. Το τιμόνι είναι πολύ ωραίο. Το τιμόνι είναι ωραίο. Ναι, πολλαπλών και τα λοιπά επιλογών και ιστορίες. Σούπερ, μ' αρέσει. Εντάξει, την κάνεις την πλάκα σου όμως. Ναι, εντάξει. Πόσο κέρδισες, το... είπαμε. Γύρω στα 6,5 με 7 είναι τώρα με το πρόγραμμα. 6,5, κάτσε ρε, με τρελαίνετε ρε όλοι. Με τον άλλο, με το S3, με τον Γιώργο, μας τρελάνε. Γράφανε, οι άλλοι παραμιλούσαν. Τώρα 6,5 έπρεπε να μηδενίσουμε από εδώ, να κάνουμε κανένα 10 χιλιόμετρα, να δούμε τι θα κάψει.
Ωραία, κάτσε να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή. 6,6. Ναι, 100 χιλιόμετρα, σταθερό γκάζι, μέγιστη ταχύτητα. Αθήνα Κόρινθο που το κάνω, όλη την ώρα μου βγάζει γύρω στα... εκεί 7, γύρω στα 7. 7 λιτράκια. 7 λίτρα. Αξάμπης χιλιάρι είναι από την άλλη, απλά είναι λίγο μεγαλύτερο, είναι μεγάλο το βάρος. Έχει λίγο το βάρος. Όπου οι άλλοι έχουν λυσάξει, το έχουν κάνει πολεμική την παρουσίαση. Αυτός ο Γιώργος έχει βάλει όλο στο παιχνίδι. Αυτό το φιέ στα παιδιά τους έχει κάνει άλλο κανάμα. Είναι πολύ σλιπεράς. Και ο οδηγός και το αυτοκίνητο. Καλά είναι εδώ. Ανεβαίνει το DSG. Καλά. Από φρένα πώς είμαστε. Άγκυρες. Εντάξει, okay. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το καταλάβω. Σε εμπιστεύομαι. Για πες εσύ, Γιάννη. Άντε, ωραία, έχεις τον πόλο. Επόμενο αυτοκίνητο, ποιο, τι πιστεύεις θα είναι, πού θα κινηθείς, Γερμανός εγώ. Ναι, από τη στιγμή που πας σε Γερμανό και σε αυτό. Γκολφοκατάσταση. Δεν θα το έλεγα, μάλλον για S3. S3. Καινούριο S3 έκανα 8 πι αυτά τα γεμίσω τόπος. Για αν πήγαινα, θα πήγαινα σε καινούριο. Δεν μου αρέσει να παίρνω μεταχειρισμένο. Α, καινούριο κουτά. Ναι. Σε Μπρούκλινς εσύ. Εντάξει, αυτό κάνεις που το κάνεις, κάντε σωστά. Ναι, σωστό γι' αυτό. Σωστό. Γιατί θα το πάρεις φρέσκο το κάθισμα, να μην έχει κάτι άλλο πισινό πάνω. Αν το πάρεις μεταχειρισμένο. Άρα αυτή η λογική όμως είναι το παίρνω και το κρατάω 7-8 χρόνια. Σίγουρο. Ναι, γιατί άμα πας να το πάρεις να το κάνεις τράπα σε διετία-τριετία, είναι για να το χαίρεται ο επόμενος. Ωραία, εντάξει, το ζεις το αυτοκίνητο. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, στόχο. Έτσι, όνειρο ζωής που πραγματοποιείται σε αγορά αυτοκινήτου. Να πραγματοποιείται, δηλαδή λέει, να εκτίσει του σύμφωνα με τα οικονομικά σου δεδομένα, ναι, να αγοράζεται και να συντηρείται. Τι είναι, έχεις σκεφτεί, είναι κάποιο αυτοκίνητο που σου έχει καρφωθεί, ναι, στο κεφάλι, λέει, αυτό θέλω να το πάρω κάποια στιγμή. Αυτό που έχουμε μέσα στην Elite, το RS3. Το RS3, ναι. Πολλά ρε φίλε τελευταία. Πολλά τελευταία. Πολλά, αλλά είναι αμάξι ένα... ονείρων. Εντάξει, κοιτάξεις, καινούργιο, πλησιάζεις 100 στάρικο. Γύρω στα 100. Αλλά άμα πάρεις μεταχειρισμένο ένα μοντέλο πίσω, ναι, μία... φτάνεις πολύ χαμηλά, μιλάς 60. Κάπου. Μην πέσεις και πιο μπορεί κάτω. Και λιγότερο. Μπορεί και πιο κάτω. Μπορεί και λιγότερο. Αυτό δεν σε πειράζει ρε φίλε όμως, ότι θα πάρεις ένα αυτοκίνητο, δηλαδή πες εσύ λες τώρα εγώ με τρελός και θέλω καινούργιο και δίνω 100. Ότι σε 3-4 χρόνια θα έχει φτάσει να παρακαλέσει να δώσει 50.000, δεν σε χαλάει. Σίγουρα, με χαλάει, αλλά δεν το παίρνω. Γιατί είναι μοντέλο παραγωγή και αλλάζουν, ναι, το. Δεν το παίρνω το σκεπτικό να το δώσω. Ναι, βρε, ναι. Αλλά γιατί εδώ θα το δώσει, θα καταλάβει πώ θα έχασε. Ακριβώ. Λοιπόν, αλλά δεν σε χαλάει ότι έχει ένα αυτοκίνητο αξία. Δηλαδή θα το έχει εσύ και θα σου μια εκατοστάρα. Ξέρω, μπορεί να πληρώσει και κανένα δάνειο τίποτα. Ναι. Και στην πενταετία θα σου έρθει ο φίλο και σου πει: έλα, το ίδιο, το, ναι, πήρα και εγώ, μου άρεσε αυτό που έχει. 50. Πόσο, ρε, 50. Έχει χάσει 50.000. Ένα σπίτι. Δεν είναι λίγο, δεν τζούζει, ρε φίλε. Τζούζει πολύ, όχι λίγο. Είναι ξενέρωμα μεγάλο. Είναι δηλαδή μεγάλο, εκεί πέρα λε, θα το πάρω και θα το κάψω τώρα. Εδώ, θα του βάλω βενζίνη, δεν θα μείνει τίποτα. Πολυμπιθρόξυλο. Αυτό με χαλάει εμένα σε αυτές τις μάρκες και στα μοντέλα παραγωγής. Δηλαδή ότι άλλαξα δύο λάμπες, άλλαξα δύο φανάρια, παπ, πάρ' το δεκάρικο κάτω. Καλημέρα στο προηγούμενο μοντέλο, 15-20. Κάτσε ρε φίλε, όχι δεν λέει, εντάξει, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Αμάξι βέβαια που θα ήθελα να πάω βόλτα έτσι δυνατό, ναι, θα ήθελα να πάω βόλτα με το Evo, το δικό σου. Γιατί? Τι σου κάνει εντύπωση που πολύ. Κοίταξε, αμάξι... Ο ήχος, η ταχύτητα που το βλέπεις έτσι να φεύγει, τι σου κάνει... Ότι δεν υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα έτσι βελτιωμένα Evo Daily που τα βγάζουν κάθε μέρα. Ναι, οκ, okay, ναι. Δυστυχώς, ναι, άμα όσους έχουμε κάνει άπειρες βόλτες, πότε θα έχουμε. Δεν έχουμε δει ποτέ Evo. Αυτό. Βέβαια, όμως είναι πάρα πολλά παρακαλεσμένα συνεργεία, να ξέρεις. Ναι. Και μερικά έχουν πέσει και από την Ακρόπολη. Ακριβώς. Εντάξει, ναι. Είναι αυτά που τα πουλάνε, που θα πει όλο το πουλάω, 30.000, ξέρω εγώ. Έχει κάνει δύο κολοτούμπες από τον Παρθενώνα, έχει παρκάρει μοναστηράκι και το ξανανεβάσανε πάλι πάνω. Ακριβώς. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχουν δηλαδή. Ξέρεις, να βρεις ένα Evo καθαρό. Είναι γιατί, φίλε, ήταν συλλογική
που είχες εσύ, αγοράσει και καινούριο. Ακριβώς. Και είναι στα χέρια μου συνέχεια. Άρα. Και μιλάμε για αμάξι βελτιωμένο σε όλους τους τομείς. Στα τέρματα. Παντού. Έχει μείνει ένα σημείο που είμαστε εντεμή. Θα το δούμε του χρόνου το έργο. Μη δίνεις θα το, δούμε το, θα το δούμε του χρόνου. Κοίτα να δεις. Είναι κάτι το οποίο είναι αναστρέψιμο. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει. Είναι ένα ανέβα, κατέβα. Ανέβα σε βλάσιμο, κατέβα σε βλάσιμο. Παπ. Και να σου κάνω, μας έχει φτιάξει ένα δεύτερο πρόγραμμα για να δουλεύει. Αυτό. Τέλος πάντων, δεν το συζητάμε, παιδιά. Αν είναι η συνέχεια στις οθόνες σας κάποια στιγμή, από το νέο έτος, θέλω να κρατήσω αυτούς τους μήνες. Να μην κάνω την κίνηση, να το ευχαριστούμε λίγο έτσι να είναι πιο τέρμα daily. Και μετά θα σας πω κατά πόσο μία διαφορά σε ένα EVO μπορεί να το διατηρήσει ως daily αυτοκίνητο ή όχι. Από μένα τουλάχιστον θα μάθετε την αλήθεια. Δεν θα βαφτίσω daily κάτι το οποίο δεν είναι. Γιατί σας είπα, είναι αναστρέψιμες αυτές οι επιλογές. Λοιπόν, το έχουν κάνει, είπαμε, οι άλλοι πολεμικοί. Δεν κρατιούνται τα παιδιά μου. Έχει πέσει και λίγο η κίνηση. Είναι κατά καλό καιρό. Sorry κιόλας, παιδιά, σας είπα και πριν που δεν μπορέσαμε να σας καλύψουμε την Κυριακή, διότι οι θερμοκρασίες είναι τραγικές και για να βγεις να κάνεις παρουσίαση, δεν το συζητάμε για βόλτα, πρέπει η ώρα να έχει χτυπήσει 12+. Και έξω θερμοκρασία όπως τώρα είναι 32 βαθμούς, παιδιά. Έχουμε 32 βαθμούς. Επίσης θέλω να σας θυμίσω τον νόμο του GGQ. Το είχε πει ο Αλέκος και σας το θυμίζω την άλλη φορά. Όταν ακούτε τα τζιτζίκια το βράδυ, τι σημαίνει αυτό? Δεν πατάμε γκάζι. Εκκλησία. Εντάξει. Αν ακούτε τζιτζίκι, είναι, έχει πάει η ώρα 12:01, τέλος. Το κλειδώνεις το αυτοκίνητο ή πας κυριλάτος. Εντάξει, ειδικά τα αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα κατάλληλα για τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Κοιτάξτε λίγο τον εισερχόμενό σας μερικοί και βάλετε συμπέρασμα. Μπορούμε να δούμε τώρα μια θερμοκρασία λαδιού. Ας του λαδιού, η λαδιού δεν λέει τίποτα. Εγώ σου λέω εισερχόμενο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πριν ορισμένες μέρες, 4-5 μέρες, ήμουνα με το EVO μεσημέρι, γύρω στις 12 η ώρα 1, με εξωτερική θερμοκρασία στην Αθήνα 40 βαθμούς και έδειχνα, έστελα μερικά βίντεο στην Elite για τη θερμοκρασία εισερχομένου, όπου η θερμοκρασία εισερχομένου και εξερχομένου ήταν η ίδια, δηλαδή ήταν στους 40 βαθμούς ο αέρας έξω, σύμφωνα με τα μετρολογικά δεδομένα, εντάξει, 40 βαθμούς και 40 εισαγωγή. Τώρα, στο σημείο βέβαια που είναι το cooler, που είναι 15-20 πόντους από την άσφαλτο, η άσφαλτο σε εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχει κοντά στους 65 πλάς, κάτι έχουμε εδώ πέρα μπροστά, 65 πλάς βαθμούς. Και καταφέραμε, αν θα έχουν κάνει ένα πάρτι και ένα τέτοιο, είναι πολύ λεωφορείο. Λοιπόν, και καταφέραμε να, τέλος πάντων, το cooler το οποίο έχει επιλεχθεί για το EVO μου, να φέρνει εισερχόμενο 40 βαθμούς στην λίγα εκατοστά πριν την πεταλούδα. Πολύ καλό. Έχετε το νου σας λίγο και κοιτάξτε τους εισερχόμενους πριν ψεκάζει, εκτός άμα ψεκάζει όλη μέρα μεθανόλες από το καλημέρα, δεν γίνεται αυτό βέβαια. Τι κάνει ο τρέλος? Λέω, παιδιά, τι γίνονται αυτά? Εντάξει, δεν είναι συμμεθυσμένοι οδηγούν μερικοί τύπου, κοιτούσα πέρα τώρα αυτούς. Κοίταγε απέναντι. Μιλάμε για τραγική κατάσταση επαγγελματία οδηγού. Δεν ξέρω αν φάνηκε στις κάμερες, παιδιά, είναι αστείο να είμαι. Ο άνθρωπος πήγαινε όπου να είναι. Λοιπόν, κάτσε μου, βγήκε ένας πιτσιρίκος εδώ και το. Και χορεύει τσάμικο στη μέση της Ποσειδόνος. Λοιπόν, παιδιά, λίγο προσοχή το καλοκαίρι. Δεν ταλαιπωρεί μόνο εμάς, ταλαιπωρεί πάρα πολύ και τα αυτοκίνητά μας και τα μοτέρ μας. Λίγο προσοχή, είπαμε, ο κανόνας των τζιτζικιών. Άμα ακούτε τζιτζίκι βράδυ, τίποτα. Πιείτε καμιά μπύρα, πιείτε κανένα ποτάκι, κάντε καμιά βόλτα. Μην το σκέφτεστε για πατήματα συγκριτικά και τέτοια. Λίγο να είστε συγκρατημένοι για να χαρείτε το αυτοκίνητό σας και το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ράξουμε για την αποφώνηση, αλλά κάνουμε και ένα τσεκάρισμα σε ένα πάτημα με ένα Seat Leon. Το Leon είναι τέρμα μαμά,
Τι χαρακτηριστικά έχουμε, τι setup. 20 το 150, γιατί υπήρχαν και 150 και 180 παλιά. Αυτό είναι. Έπαιρνα και στα Ibiza 150. 156. 156. Λοιπόν, με 180 λέων, τι θα γίνει, πώς είναι το πιο τίμιο πάτημα. Πρώτος πιστεύω για να με. Πρώτος γιατί σε DSG πονηρέ. Για να πάρει να το χώσει και μια ταχύτητα παραπάνω. Τέλος πάντων, θα δούμε, παιδιά. Κάνουμε ένα πάτημα. Εάν δεν βγουν ασφαλείς συμπεράσματα, θα κάνουμε και ένα δεύτερο από Δευτέρες. Okay. Λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας. Θα δείτε πλάνο, λογικά. Θέλοντας από την 360 και κανένα εσωτερικό. Και θα βγάλουμε και εκεί τα συμπεράσματά μας. Κάνουμε την αποφώνησή μας. Βλέπετε τους χρόνους. Σκεφτείτε ότι το αυτοκίνητο είναι 140 άλογα μοτέρ. Μοτέρ, εντάξει, δεν είναι τροχούς. Και αυτό είναι τώρα έτσι, στα λόγια, στον αέρα. Δεν έχει γίνει κάποια δυναμομέτρηση. Είναι αεριτζίδικα τα λόγια. Ούτε έχει ζυγιστεί σε ζυγαριές. Εντάξει, και γεφυροπλάστικες γελάω. Λοιπόν, σε ζυγαριές ακριβίας για να έχουμε τα κιλά. Είναι λίγο έτσι στον αέρα η όλη φάση. Επομένως, τους χρόνους που θα δείτε, σκεφτείτε και αυτά και θα δείτε εάν είναι καλή ή όχι. Αλλά αυτοί είναι και δεν αλλάζουν και θα σας κρύβουμε και τίποτα. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα. Δεν είμαστε τίποτα πονηροί και τα λοιπά και να κρύβουμε και να κάνουμε. Αυτή είναι η χρόνη αυτού του αυτοκινήτου με ένα φιλτράκι ελεύθερο, ελευθέρας ροής, αυτά που λέγαμε, και ένα φλασαρισμένο πρόγραμμα. Ούτε τίποτα τρελά, ούτε να κάνουν tuning, fine tuning στους δρόμους και να ψαχουλεύουν και το μισό άλογο, γιατί δεν είναι η λογική του αυτοκινήτου. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε μία δοκιμή τώρα με το Λεόν. Πρώτες 30 πρώτα και μετά πάμε Δευτέρες 60. Πάμε κατευθείαν Δευτέρες 50 μάλλον. Λοιπόν, αποφώνηση μάγκες, είδατε και το πάτημα. Τι έφαγες, καλά για να πω. Αξία, κάνουμε 18-180 άλογα. Ναι, αλλά πριν είχες βγάλει γλώσσα, ότι έλα πατάω και τα λοιπά. Είχε, άκου τώρα. Δεν πάει κανένας για να χάσει. Όχι, δεν πήγα για να χάσω. Έλεγε θα είμαι κοντά. Δεν περίμενες ότι θα ήταν έτσι. Κοίτα, μου έκανε περίπατο. Ήταν περίπατο. Έκανε δύο αμάξι. Αξιό, και βέβαια 18 παιδιά. 18 τετρακύλυδρο είναι φυσιολογικό. Για μένα ήταν τέρμα φυσιολογικό. Για να είσαι και ελπίδε. Εντάξει. Θα έχεις πετύχει κανένα ψόφιο εκεί. Μπορεί, να δούμε. Σε τσουζί. Όχι, εγώ δεν έχω θέμα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, είδατε. Ρε, για να καταλάβετε. Κοιτάξτε εδώ τα μούτρα του. Κοιτάξτε τα μούτρα του. Είναι ακομπλεξάριστο. Παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς τώρα θα κλείσουμε κάμερες και θα κάνουμε χαβαλέ εδώ. Και αύριο φιλαράκια και σήμερα φιλαράκια. Μα ναι, έτσι είναι. Δεν έχουμε τώρα. Και αυτό θα κοιμηθεί και θα γελάει και εμείς θα γελάμε και θα τον πειράζουμε και θα τον τρολάρουμε. Και όλα σε επιτρεπτά πλαίσια είμαστε, εντάξει. Όταν θα έρθετε θα καταλάβετε. Λοιπόν, Πολάκι. Τι να πούμε για το Πολάκι. Είπαμε, είναι ένα αυτοκίνητο πόλης. Ωραίο φτιαγμένο, στιβαρό. Δεν ακούς τίποτα, εκνευριστικά αθόρυβο όπως είπα και μέσα. Σε μια τιμή για καινούργιο αυτοκίνητο, όταν το πήρε ο Γιάννης τουλάχιστον, που αγοράζονταν. Ας δεν υπάρχει αυτοκίνητο με 10.000 παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Καινούργιο όχι. Καινούργιο ούτε κινέζικο δεν παίρνεις με τέτοια. No name. Παίρνεις ένα γερμανικό επώνυμο με μεταπόληση αυτοκίνητο. Εντάξει, ουσιαστικά το νοικιάζεις για 3-4 χιλιάρια και δεν σας πω πολλά, είπα. Γιατί έτσι που μας είπε ο Γιάννης, για 5 εκατοστάρια το έχεις νοικιάσει τώρα. Κάπως. Δηλαδή 23 έδωσες, 22,5 το δίνεις. Αυτό. 500 ευρώ το νοικιάζεις για 3-4 χρόνια.
Είναι τζάμπα. Μπορεί να πει ημεροκάματο δηλαδή, άμα κάτσει και τίποτα καλή. Κάνει την πλάκα σου, έχει τα πατηματάκια σου, δεν έχει του χρόνου σου απόλυτου. Εντάξει, εδώ δεν μετράνε τα νούμερα. Ότι κάνω το χαβαλέ μου, κάνω τα χωσηματάκια μου, έτσι τα παιχνιδάκια μου είναι φυσιολογικά. Φυσιολογικά πλαίσια. Δηλαδή το να κινηθεί διασκεδαστικά ακριβώς. Και νόμιμα. Ακριβώς. Σε καλύπτει. Σε καλύπτει. Παιδιά, οκ. Βάζει και τα πραγματάκια σου, βάζει και το κορίτσι σου και τα πραγματάκια σου. Θα φύγετε και 5 και 10 μέρες. Τώρα, άμα μπλέξει κανένα παιδί, είπαμε δεν κάνει. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, αλλά για ένα αυτοκίνητο για πιτσιρικάδες, όπως σας είπα στην αρχή. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει κάποιος ως πρώτο αυτοκίνητο, εγώ το προτείνω. Ναι, καλό ναι, είναι. Ξεκάθαρα. Εντάξει, χιλιαράκι είναι, να έχει ίσιο και ο πατέρας στο κεφάλι και το πορτοφόλι. Και πάντα με ασφάλεια, το πιο σημαντικό. Έτσι, και σιβαρό, και άμα του την κάνει ο πιτσιρίκος και είναι και λίγο εδώ, το πουλάω και πήρα τα λεφτά μου πίσω και τέλος. Ακριβώς. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε Volkswagen Polo. Έτσι, σε ένα πλαίσιο αυτοκινήτων που μπορείς να τα πάρεις, μπορείς να τα ζωντανέψεις με πολύ λίγα λεφτά. Έτσι, να ξεχωρίσεις λίγο από τα υπόλοιπα της σειράς. Και ο Γιάννης εδώ πέρα, εντάξει, είναι λίγο το απεικραμμένος, έχει φάει το φάγε το hot dog. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Στο επόμενο Λουκάνικο θα το ξαναδείτε. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Σας αφήνω να δείτε και τους χρόνους, τις δύο κλασικές μετρήσεις, τσεκάρετε. Μην κοιτάτε απόλυτα νούμερα. Ξέρετε τι είναι καλύτερο να κοιτάτε? Πώς γεμίζουν τα χιλιόμετρα, ότι δεν έχει κάπου στεναγμό, έχει ένα ψιλολαχάνιασμα στο τελείωμα, στα ψηλά δηλαδή, ένα ψιλολαχάνιασμα, αλλά δεν έχει στασιμότητα, την οποία την έχουμε παρατηρήσει άλλο αυτοκίνητα. Έχει ένα συνεχές γέμισμα, έστω και ας φθήνει του ρυθμού που ξεκινάει. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά. Διασκεδάστε το καλοκαίρι, περάστε καλά. Κάντε μας ένα like όσοι μας γουστάρετε. Ένα subscribe επίσης μας βοηθά, μας δίνει δύναμη. Ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά και διασκεδάζετε κι εσείς. Για να συνεχίσουμε και εμείς να το κάνουμε ακόμα πιο ευχάριστα. Να ξέρουμε ότι το ζητάτε και το γουστάρετε. Και από εμένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Από τον Γιάννη. Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Να περνάτε καλά.